Γεια σου, άντρες μου. Καταρχάς να σας πω ότι καράφλιασα με τα νούμερα που είδα τα views σας και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα views και τα σχόλια. Βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και επειδή με βοηθάτε, θέλω και εγώ να σας βοηθήσω, οπότε μιας και το έχετε ζητήσει τόσες φορές και ειδικά στο τελευταίο βίντεο, πάμε να σας δείξω μια γρήγορη πώς φτιάχνω εγώ τα σαγόνια από τα ψάρια και τα έχω εδώ πίσω. Ταυτόχρονα θα φάω και το τελευταίο μου ψάρι που έχω τώρα. Θα το κάνω κρυθαρότο γιατί δεν έχω τίποτα άλλο να φάω. Οπότε, για πάμε να σας δείξω. Εδώ έχουμε τη σκορπίνα μας. Και για το κρυθαρότο θα χρειαστούμε κρυθάρι, βούτυρο, ένα κρεμμύδι και ούζο. Πρώτα απ' όλα θα βράσουμε το κεφάλι. Τι? Μετά θα πάμε. Περίμενε λίγο. Βάζουμε το κεφάλι καλά μέσα, να είναι σκεπασμένο σχεδόν, να το αφήνουμε να βράσει καλά για να διαλυθεί εντελώς. Προσέξτε, τα ψάρια, το κεφάλι, τα κόκαλα δεν πρέπει να ψηθούν. Άμα ψηθούν, γίνονται κίτρινα, όπως έχουν γίνει στα δόντια της συναγρίδας μου. Πρέπει το κεφάλι, άμα θέλετε να κρατήσετε τα σαγόνια, να κοπεί από το ψάρι, ψήστε το υπόλοιπο ψάρι όπως θέλετε, αλλά τα σαγόνια πρέπει να βράσουν. Αφού τα βράσετε καλά, πάμε στο δεύτερο βήμα που είναι να τα διαλύσουμε και να τα καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά με μία οδοντόβουρτσα, αφαιρώντας όλα τα όσα περισσότερα κομμάτια κρέας μπορούμε, να μην μείνει τίποτα επάνω που θα μυρίσει αργότερα. Αφού το κάνω αυτό, θα βράσω ακόμα μια φορά τα κόκαλα για να φύγουν όλα τα υπολείμματα και μετά το μόνο που μένει είναι η συναρμολόγηση. Τώρα θα το βγάλουμε, θα το αφήσουμε να κρυώσει και στη συνέχεια θα ξεκοκαλίσουν. Θα σας πω σε αυτό το σημείο ότι κάποιοι, αφού τα ξεπλύνουν καλά τα κόκαλα, τα βάζουν σε ένα διάλειμμα οξυζενέ για να καθαριστούν εντελώς. Κάτι όμως που το βρίσκω αχρίαστο και καταστρέφει σε μικρό βαθμό τα κόκαλα, κάτι που δεν μου αρέσει. Οπότε και δεν το κάνω. Να αφήνουμε να κρυώσει και στείλουμε τη δεύτερη κάμερα για να τραβήξουμε την αποσυναρμολόγηση ώστε να έχουμε εικόνα μετά και να μας είναι πιο εύκολο να το συναρμολογήσουμε πάλι πίσω.
Λοιπόν, τα καθαρίσαμε καλά, τα αφήσαμε όλο το βράδυ έξω και αρκετές ώρες το πρωί να τα κάψει ο ήλιος να τα ξεράνει. Οπότε τώρα έχουμε μείνει με αυτά εδώ πέρα. Το κεφάλι και κάποια ζευγάρια κόκαλα. Θα χρειαστούμε ένα πιστολάκι, σιλικόνης. Και πάμε να συναρμολογήσουμε το puzzle μας. Θα ξεκινήσω από τα σαγόνια.
Οπότε, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Δοκίμασα, κράτησα ολόκληρο το κεφάλι αυτή τη φορά. Δεν το έχω ξανακάνει. Αλλά νομίζω το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο. Οπότε τώρα θα το βάλω και πάνω στο κοχύλι για βάση και είναι έτοιμο. Ψάδες μου, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεο και βρίσκεστε κάθε φορά εδώ πέρα. Ελπίζω η διαδικασία μην σας φανεί δύσκολη, δεν είναι κάτι το τρομερό. Οπότε, όταν με το καλό επιστρέψουμε στη θάλασσα, βγείτε εκεί έξω και ξεκινήστε τη δικιά σας συλλογή. Τα λέμε σύντομα. Bye bye.